Το 38ο Πανευρωπαϊκό Κύπελο Ιχνηλατών που φιλοξενείται στις Σέρες από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Σερών σε συνεργασία με τον Κοινολογικό Όμιλο Ελλάδος πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας είναι διοργανώτρια, στην οποία πήραν μέρος 12 εθνικές ομάδες από όλη την Ευρώπη. Το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Σύρης έγινε ο κτηνιατρικός έλεγχος, η τελετή έναρξης και η παρουσίαση των εθνικών ομάδων, ενώ το απόγευμα η συνεδρίαση κριτών και η κλήρωση της σειράς των εθνικών ομάδων. Το πρωί του Σαββάτου 11 Μαρτίου στις 8 οι διαγωνιζόμενες ομάδες ξεκίνησαν τους αγώνες ιχνηλασίας σε λαγό, στον ορεινό όγκο των Σερών από τον Λευκώνα έως την Άνω Βροντού. Η εθνική ομάδα της χώρας μας συμμετέχει για δεύτερη χρονιά στο Πανευρωπαϊκό Κύπελλο Ιχνηλατών. Πάνω από 2.000 κυνηγοί βρέθηκαν στις Σέρες και ο πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Σερών, Πασχάλης Παρατσουκίδης, ευχαρίστησε όλους τους φορείς που συνέδραμαν για τη διοργάνωση. Είμαστε στην ευχάριστη θέση με τη λήξη των αγώνων σήμερα να νιώθουμε υπερήφανοι που η πόλη μας κατάφερε να φέρει εις πέρα σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Η προσέλευση ήταν τεράστια του κόσμου. Πάνω από 2.000 άνθρωποι έφτασαν στην πόλη μας από όλη την Ελλάδα και από όλη την Ευρώπη. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Τους ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας. Ήταν πάνω από τις προσδοκίες μας. Θέλω με την σειρά μου να ευχαριστήσω το Δήμο Σερών, την Περιφέρεια, το Επιμελητήριο, τη δασική υπηρεσία και όλους όσους βοήθησαν το Δέλτα Σίγμα του Κυνηγητικού Συλλόγου Σερών και τους εθελοντές που στηρίχτηκε όλη αυτή η μεγάλη διοργάνωση επάνω τους. Εύχομαι να ξαναγίνει μια μεγάλη τέτοια διοργάνωση στην Ελλάδα, γιατί ο τόπος μας το έχει ανάγκη αυτά τα δύσκολα χρόνια. Ο κυνηγητικός τουρισμός είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας και προσπαθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Σήμερα είχαμε 12 χώρες, ήρθαν 12 χώρες για να διαγωνιστούν σε αγώνες λαγού, σε ελεύθερο θύραμα. Ανεβήκαμε στον ορεινό όγκο του νομού Σερών, από τα όρια του Λευκώνα ως τις Βροντούς. Οι σκύλοι μπορέσαν και κάναν αυτό που έχουν μάθει. Μπήκαν πολλά σκυλιά στη βαθμολογία, ο κόσμος έμεινε πολύ ευχαριστημένος. Πήγαν όλα πολύ καλά και μαζί με αυτούς χαρήκαμε και εμείς που το διοργανώσαμε όλο αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Κοινολογικό Όμιλο Ελλάδος που μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνει αυτή η πολύ μεγάλη διοργάνωση στην πόλη μας και να την κάνει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Σερών. Ο πρόεδρος της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης Θεόφιλος Μιλόπουλος και ο πρόεδρος του Ομίλου Κύπρου Χάρης Αντωνίου έδωσαν τα εύσημα στους οργανωτές και στους εθελοντές. Έχω τη χαρά και την τιμή να παραβρίσκομαι σήμερα εδώ, στις Σέρες, στα χώματα της Μακεδονίας. Η καρδιά της κυνηγησίας και της κοινοφιλίας χτυπά σήμερα στη Μακεδονία. 12 χώρες, 28 συμμετοχές από όλη την Ευρώπη αναδεικνύουν ότι η κυνηγησία συμβαδίζει με την κοινοφιλία. Θέλω να δώσω το εύσημα πραγματικά πρώτα απ' όλα στους οργανωτές αυτής της εκδήλωσης. Απέδειξαν ότι μπορούν να διοργανώσουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας, πάρα πολλά τα τερέν, πάρα πολύς ο κόσμος και ανταποκρίθηκαν, μπορώ να πω, πέραν των δυνατοτήτων τους. Συγχαρητήρια στους εθελοντές, στα παιδιά από τον Κυνηγητικό Σύλλογο των Σερών, οι οποίοι και αυτοί βοήθησαν έτσι ώστε να καθοδηγήσουν τους κριτές, να καθοδηγήσουν τους αγωνιζόμενους στα τερέν. Η Κύπρος εκπροσωπείται από 3 συμμετοχές, 2 ζευγάρια και 1 σόλο. Περιμένουμε τα σημερινά αποτελέσματα. Η διοργάνωση, μιλούμε, μία από τις καλύτερες διοργανώσεις που έχουν γίνει στον τομέα των Ιχνηλατών και όχι μόνο. Η φιλοξενία άψογη. Νομίζω η συγκεκριμένη διοργάνωση θα γραφτεί στην ιστορία. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον Κυνηγητικό Σύλλογο Σερών που είχε σχεδόν το γενικό πρόσταγμα της όλης εκδήλωσης, αλλά και την όλη επιμέλεια των ΤΕΡΕ,
των κοινωνιολογικών όμιλων Ελλάδος για την όλη διοργάνωση. Επίσης, να ευχαριστήσω των κοινωνιολογικών όμιλων Κύπρου, όπου εξουσιοδότησε τον όμιλο Ιχνηλατών Κύπρου για να εκπροσωπήσει την Κύπρο στο 28ο κύπελλο Ευρώπης Ιχνηλατών. Καθώς επίσης και οι συμμετέχοντες. Έρχομαι από την Εύβοια, είμαι μέλος της Εθνικής Φυλής και κατεβαίνω με αγέλη ελληνικών Ιχνηλατών με την Εθνική μας Φυλή. Βλέπω η χώρα εδώ πέρα που πήγα σήμερα στα τερέν είναι φανταστική, ωραία τερέν, πολύ καλή διοργάνωση, ο Σύλλογος συγχαρητήρια και είχαμε πολύ καλή θερμή υποδοχή. Όλα ήταν τέλεια. Ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση, βέβαια είμαστε λίγο στεναχωρημένοι όπως και οι υπόλοιποι που απαρτίζαμε την εθνική μας ομάδα γιατί δεν καταφέραμε να φέρουμε κάποιο αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι την επόμενη φορά θα πάμε πολύ καλύτερα.